Μπορεί η Μαρίνα Μεσολογγίου να βρίσκεται στο κέντρο μιας όμορφης και ευάλωτης λιμνοθάλασσας με πλούσια οικολογική κληρονομιά πάνω και κάτω από την επιφάνειά της, όμως σύμφωνα με επίσημα έγγραφα όπως υποστηρίζει ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, ο κύριος Γιάννης Κανής, λειτουργεί παράνομα. Στο χώρο αυτόν προγραμματίστηκε και δημοπρατήθηκε να γίνει μαρίνα, δηλαδή οργανωμένος τουριστικός λιμένας, με όλους τους κανόνες και όλους τους τύπους. Δεν έγινε απολύτως τίποτα. Το 2009 έγινε δημοπρασία και το 2009 εξέπεσε, γιατί οι επενδυτές δεν καταθέσαν τα ανάλογα εγγυητικές επιστολές και δεν τηρήσαν τους όρους της συμβάσεως. Από εκεί και μετά αρχίζει η παρανομία. Αρχίζει η παρανομία με την ανοχή, για μας πλέον και διευκόλυνση, του Λιμενικού Ταμείου και του Υπολιμεναρχείου Μεσολογγίου. Να έγινε πάρκινγκ σκαφών παράνομο σε δημόσιο λιμένα. Παράνομο 100%. Και οι ίδιοι στη ΔΟΕ δηλώσαν πάρκινγκ σκαφών. Ουσιαστικά δεν υπάρχει μαρίνα. Παραπλανούν διεθνώς, διαδικτυακώς, ότι υπάρχει μαρίνα στο Μεσολόγιο. Μαρίνα δεν υπάρχει. Μαρίνα σημαίνει οργανωμένος τουριστικός λιμένας. Ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου τονίζει την παράνομη ίσπραξη τελών ελιμενισμού. Δεν υφίσταται σύμβαση και όλα αυτά είναι παράνομα. Υπάρχει παράνομος ίσπραξης τελών ελιμενισμού. Είναι 100% παράνομο. Όσο για τα σκάφη του Ναυτικού Ομίλου, τόνισε ότι έχει απαγορευτεί να έχουν πρόσβαση στο λιμάνι. Κάτι που είναι εντελώς πρωτάκουστο. Εμείς δεν έχουμε χώρο, ακόμα τώρα δεν έχουμε πρόσβαση στο λιμάνι ως Ναυτικός Όμιλος. Αυτό είναι πρωτάκουστο δηλαδή, ακόμα και για τη χώρα αυτή. Δεν υπάρχει πουθενά στη χώρα αυτή Ναυτικός Όμιλος που να μην έχει πρόσβαση στο λιμάνι. Και τώρα είδαμε με έκπληξη ότι καλούν τον υπεθεωρητή δημόσιας διοίκησης η Λιμενική Επιτροπή. Είναι αστεία πράγματα δηλαδή, αν δεν είναι πανικός. Ενώ θα έπρεπε μέχρι τώρα να διαχειριστούν το θέμα. Είναι διαχειριστική αρχή το Λιμενικό Ταμείο. Και το Λιμενικό Ταμείο θα έπρεπε να δει ότι είναι ένα πάρκινγκ σκαφών. Το έχει δει. Κάνουν στραβά μάτια. Ανέχονται. Μάλιστα παραπλανούν την κοινή γνώμη ότι έγινε νέα χωροταξία. Παρελκυστικά μέχρι τώρα δημιουργούν διάφορα ζητήματα προκειμένου αυτοί να συνεχίζουν απρόσκοπτα να εισπράττουν παρανόμους. Τους διευκολύνουν δηλαδή με διάφορα ζητήματα. Ευθύνες καταλογίζει ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου στον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος, όπως λέει, επικαλέστηκε νέα χωροταξία η οποία δεν αφορά τους επενδυτές αλλά το δημόσιο λιμένα. Ο νυν πρόεδρος, ο οποίος είναι χρόνια τώρα στη Λιμενική Επιτροπή, δεν είναι καινούριος και ευθύνεται για αυτή την κατάσταση, επικαλέστηκε νέα χωροταξία. Πράγματι το Υπουργείο ενέκρινε νέα χωροταξία, η οποία βέβαια έχει διαδικασία μεγάλη μέχρι να υπάρξει. Δεν έγινε κάτι να τακτοποιηθεί το θέμα, όπως έλεγε ο κύριος Παπαδόπουλος, στα διάφορα έντυπα και μπλόγκς.